Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στην πανδημοτική κινητοποίηση έξω από το δικαστικό Μέγαρο στο Μεσολόγγι που αφορούσε τη διαφαινόμενη κατάργηση για το πρωτοδικείο Μεσολογγίου. Σήμερα, μάλιστα, ήταν προγραμματισμένη και η συνάντηση του Δημάρχου Σπύρου Διαμαντόπουλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γι' αυτό και οι πολίτες του Μεσολογγίου θέλουν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν μπορούν να ανεχθούν άλλη απώλεια για την ιερή πόλη. Το δικείο Μεσολογγίου, αθρηστικά ο πληθυσμός του είναι 85.000. Δηλαδή, 9,5 φορές παραπάνω από τη Λευκάδα, 4 φορές πάνω από την Πρέβεζα, 5 φορές πάνω από την Φωκίδα και 13 φορές πάνω από την Ευρυτανία. Θα πούμε λοιπόν σε εκείνον τον έρμο τον κάτοικο της γραμμένης οξιάς να έρθει από εκεί και να πάει στο Αγρίνιο να τους οδηγήσει και θα σας πω γιατί το λέω. Γιατί θα βαφτίσουν τα εναπομείνατα πρωτοδικεία, θα τα βαφτίσουν περιφερειακά. Είναι πάρα πολύ καλός σε πρώτη φάση αυτός ο χαρακτηρισμός και αυτό το όνομα. Όμως αυτά τα πρωτοδικεία θα είναι μεταβατικά. Στη συνάντηση με τον Υπουργό Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα συμμετείχαν και οι Δήμαρχοι Ξηρομέρου και Ναυπακτίας καθώς και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου Χρήστος Παΐσιος. Μάλιστα, σε κοινοποίησή του, ο Δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος στα social media ανέφερε χαρακτηριστικά: «Διατρανώσαμε το δίκαιο αίτημά μας να παραμείνει ο δικαστικός χάρτης του νομού μας ως έχει και το Μεσολόγγι μας να διατηρήσει το πρωτοδικείο του χωρίς καμία περαιτέρω υποβάθμιση. Δεν σταματάμε εδώ. Οφείλουμε όλοι μας, σύσσωμοι, ενωμένοι, αλλά κυρίως συντονισμένοι, δημότες και ετεροδημότες, σύλλογοι και φορείς, να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το αυτονόητο». Σε ανώτατο κλιμάκιο τώρα θα συζητηθούν τα αιτήματα των δύο περιφερειών που δεν συμφωνούν με το δικαστικό χάρτη, δηλαδή Μεσολογγίου, Αγρινίου, Θήβας, Λιβαδιάς. Τα επιχειρήματα του Μεσολογγίου κατατέθηκαν για ακόμα μια φορά με όλες τις λεπτομέρειες που τεκμηριώνουν το αίτημα για τη διατήρηση του δικαστικού χάρτη ως έχει στην Ατωλακαρνανία, δηλαδή των δύο πρωτοδικείων και του εφετείου. Βέβαια, η πλευρά του Μεσολογγίου υπεραμείνεται του δικού της πρωτοδικείου πρωτίστως και αυτό αναφέρθηκε τόσο στον Υφυπουργό όσο και στον Υπουργό. Το κλίμα ήταν θετικό, δεν δόθηκε όμως καμία διαβεβαίωση, οπότε ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί και μάλιστα να κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα, όπως επεσήμανε και ο κύριος Παΐσιος. Στο συλλαλητήριο τέλος συμμετείχε πλήθος φορέων και συλλογικότητων, μεταξύ των οποίων και ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου, που εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής. Ολοκληρή η πόλη διατράνωσε την αποφασιστικότητά της να αγωνιστεί με κάθε τρόπο προκειμένου το πρωτοδικείο να παραμείνει στην πρωτεύουσα του νομού Ατωλακαρνανίας, την ιερή πόλη του Μεσολογγίου. Εκπροσωπώντας και εκφράζοντας το σύνολο του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής, η διοίκηση του Συλλόγου μας ένωσε τη φωνή της με εκείνες των δικαστικών υπαλλήλων, της Δημοτικής Αρχής και των υπολείπων δημοτικών παρατάξεων, καθώς και πλήθους άλλων συλλόγων, φορέων και απλών δημοτών, στη διεκδίκηση του ιστορικά και διοικητικά αυτονόητου, δηλαδή της διατήρησης της έδρας του πρωτοδικείου στην πρωτεύουσα της Ατωλακαρνανίας, όπως ισχύει για όλες τις άλλες πρωτεύουσες νομών, βάσει του νέου δικαστικού χάρτη που φέρεται να έχει καταρτήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.